Συνελήφθη από όργανα της υπηρεσίας μας ένας 29χρονος ημεδαπός, κάτοικος Βόλου, ιδιωτικός υπάλληλος, μαζί με την 25χρονη φίλη του, για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, ο 29χρονος προσήλθε στην υπηρεσία μας, προκειμένου να αναγνωρίσει κατεσχεμένο δίκυκλο μοτοποδήλατο που είχε κατασχεθεί από την υπηρεσία μας την 12η-3η σε μια προηγούμενη υπόθεση ναρκωτικών. Από τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το άτομο που είχε διαφύγει τη σύλληψη στην περίπτωση εκείνη, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από τον κύριο ανακριτή πρωτοδικείου Βόλου. Προφανώς ο ίδιος δεν γνώριζε για την ύπαρξη του εντάλματος και έτσι λοιπόν προσήλθε στην υπηρεσία μας αυθόρμητα, προφερζόμενος ότι είναι ο ιδιοκτήτης του δικύκλου. Στη συνέχεια, σε σωματική έρευνα που έγινε στον ίδιο, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μικροποσότητες ακατέργασης ειδικής κάναβης, έναν τρίφτη, καθώς και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ. Ακολούθησε στη συνέχεια κατοίκον έρευνα στην οικία του, όπου διαπιστώθηκαν και καταστέθηκαν τα ακόλουθα. 8 συσκευασίες ακατέργασης ειδικής κάναβης συνολικού βάρους 5 κιλών και 434 γραμμαρίων, 8 χάπια αλεξοτανίλ των 6 μιλιγκράμμ, 4 χάπια αλοπεριτίν των 2 μιλιγκράμμ, μία ζυγαριά ακριβίας και 6 σύρυγγες χρησιμοποιημένες με υπολείμματα άγνωστης ουσίας. Στη συνέχεια έγινε σωματική έρευνα και στην 25χρονη φίλη του, όπου ανευρέθησαν εντός χειραποσκευής και κατασχέθηκαν 3 ποσότητες ακατέργαστης ειδικής κάναβης, μεικτού βάρους 27,3 γραμμαρίων, καθώς και 5 χάπια βουλμπεγκάρ και ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια, ομοίως έγινε κατοίκον έρευνα στην οικία της, όπου διέμεινε μαζί με την 43χρονη μητέρα της, όπου και εκεί βρέθηκαν μία ποσότητα ειδικής κάναβης μεικτού βάρους 3,1 γραμμαρίων, μία ποσότητα ειδικής κάναβης μεικτού βάρους 0,4 γραμμαρίων, 13 σπόρια ειδικής κάναβης και μία σύρυγγα χρησιμοποιημένη. Έτσι, συνελήφθη και η μητέρα της και οι τρεις κρατήθηκαν στην υπηρεσία μας και σήμερα, την ώρα που μιλάμε, έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον του κ. Αγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.